Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα 19 Νοεμβρίου 2018 είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη devtsepilogες.tv. Να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Έντονα φορτισμένη ήταν η συνεδρία στις ιεραρχίες της Ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς σημαδεύτηκε από αποχωρήσεις Μητροπολιτών. Τελικά κατέληξαν ομόφωνα σε τρία σημεία, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις από κόμματα και ιεράρχες. Η συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας την προηγούμενη Παρασκευή με θέμα τη Συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου ήταν έντονα φορτισμένη. Σημαδεύτηκε από αποχωρήσεις Μητροπολιτών, απόξεις, διαλόγους και διεξήχθη σε πολεμικό κλίμα, κάτι που είχε πολλά χρόνια να συμβεί. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν κατά την αποχώρηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος μάλιστα δεν πρόλαβε καν να διαβάσει την εισήγησή του. Ο κ. Χρυσόστομος φέρεται να κατηγόρησε τον Αρχιεπίσκοπο. Τελικά, σε τρία σημεία κατέληξε ομόφωνα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, τα σημεία αυτά είναι. Να συνεχιστεί ο διάλογος με την πολιτεία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, να αναθέσει στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από ιεράρχες, νομικούς, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους του εφημεριακού κλήρου για τη μελέτη των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο καρπός της οποίας θα υποβληθεί στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τελική έγκριση. Και τρίτον, να εμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα τελευταία γεγονότα σχολίασε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Ζήτησα τον λόγο και είπα ότι πρώτον, αν γίνονται επιτροπές για να συζητηθούν τα θέματα όπως έγινε με τα θρησκευτικά και αντί να προωθούνται τα θέματα και να επιβάλλεται η γνώμη μόνο της κυβερνήσεως, γιατί στα θρησκευτικά αυτό και έγινε. Ναι. Ας από το παιχνίδι στο θέμα του βιβλίου των θρησκευτικών. Ναι. Δεύτερος, προς την περιουσία, να τη δώσουμε όλη την περιουσία. Να τη δώσουμε την περιουσία. Τι απάντηση πήρατε αν όλο... Εις αντάλλαγμα τη μισθοδοσία των κληρικών μας. Τι απάντηση πήρατε, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό ήταν ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Α, είπα, δώστε τα όλα και εμείς τα ξαναποκτήσουμε. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι μας δεν θα μας αφήσουν. Και τι απάντηση πήρατε. Εγώ σαν Μητρόπολη δεν έχω εκκλησιαστική περιουσία. Και τι απάντηση πήρατε. Όπως εννοείται. Υπάρχουν μερικά διαμερίσματα τα οποία ανήκουν στο Μητροπολιτικό Ναό, στο ναι. Σιδηρόκαστρο. Ναι. Και υπάρχουν και μερικά διαμερίσματα, προκάτω μου τα εισχωρείτε με αυτά περισσότερο, γιατί ήθελε να εξασφαλίσει τη Μητρόπολη. Ναι. Τα οποία είναι του γεροκομείου. Ναι. Και αυτά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε παραχωρήσει όλα σε φοιτητές. Δωρεάν, ναι. Για να σπουδάζουν και να μην πληρώνουν ενοικία mm-hmm. και μας πληρώνουν μόνο τα κοινόχρηστα για να μην έχουμε το βάρος των προβλημάτων. Τι απάντηση πήρατε, σεβασμιότατε, είπατε, δώστε όλη την περιουσία. Ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Αισιόδοξος σε τι, να δώσετε όλη την περιουσία. Ότι θα τα ξαναποκτήσουμε. Α, ότι θα τα ξανααποκτήσετε. Ναι. Αυτό είπα, ότι να τα δώσουμε και ο κόσμος θα μας ξαναδώσει πάλι. Θεωρείτε ότι πλήττεται η Ορθοδοξία με αυτή την κίνηση, έτσι όπως έγινε. Γιατί ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, όπως το λέτε, το πιστεύω, ναι. Διότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια αποδιοργάνωση, mm-hmm. είναι μια φθορά Σωστά. που γίνεται και στον κλήρο και στους Μητροπολίτες και στον λαό και στον Αρχιεπίσκοπο. Τον Αρχιεπίσκοπος μειούται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ωραία εικόνα. Σας αρέσει σας αυτή η εικόνα. Μειούται από ο Αρχιεπίσκοπος από τους Μητροπολίτες του ή από τα κανάλια. Όχι βέβαια, προς Θεού. Αυτό πραγματικά μας εκπλήσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με κριτικό ύφος και αιχμές κατά του Πρωθυπουργού προσωπικά υποδέχθηκαν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου Νέα Δημοκρατία. Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας την απόφαση της ιεραρχίας έκαναν λόγο για προσωπικό φιάσκο του Αλέξη Τσίπρα και επισήμαναν ότι πρόκειται για μια προσωπική συμφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου, η οποία καταραίει. Το γραφείο του Πρωθυπουργού πάντως σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε χθες σε μια πρωτοφανή, άδικη αλλά και ανώσια επίθεση κατά του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίο κατηγόρησε ευθέως και επισήμως για συναλλαγή με τον Πρωθυπουργό. Αλήθεια, τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζει η ανακοίνωση, όταν κατηγορεί για συναλλαγή έναν ιεράρχη που στη μακρά διαδρομή του υπηρέτησε με αφοσίωση την Εκκλησία και κέρδισε το σεβασμό του λαού, ποια μικροκομματική τύφλωση τον οδηγεί να σύρει στο εδόλιο της αθλειότητας στον Αρχιεπίσκοπο και να εντάξει την Εκκλησία στο αντιπολιτευτικό του σχεδιασμό. Αναρωτιόμαστε πόσο πιο χαμηλά θα πέσει ο κ. Μητσοτάκης και όλοι όσοι γύρω του ομνίουν δήθεν στην Ορθοδοξία, αλλά δεν διστάζουν να διασύρουν έναν άξιο Λεβίτη της. Ουέι μην Φαρισαίοι υποκριτές, καταλήγει η ανακοίνωση.
Η μαθητική κοινότητα της Μακεδονίας βγαίνει μπροστά για το θέμα ονοματοδοσίας των Σκοπίων. Έτσι, μετά από τα 10 σχολεία της Πιερίας, η υποκατάληψη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας και το πρώτο επάρσερον από μαθητές που αντιδρούν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι μαθητές του Λυκείου έχουν αναρτήσει πανώ στα κάγκελα του σχολείου με το μήνυμα Μακεδονία, Γη Ελληνική, όπως επίσης την Ελληνική Σημαία και τη Σημαία της Μακεδονίας. Τέλει υποκατάληψη από το πρωί της Δευτέρας το πρώτο ΕΠΑΛ Σερών με τους μαθητές να διαμαρτύρονται και να αντιδρούν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι μαθητές του Λυκείου ανήρτησαν πανώ στα κάγκελα του σχολείου με το μήνυμα «Μακεδονία, Γη Ελληνική», όπως επίσης ανήρτησαν και την Ελληνική Σημαία και τη Σημαία της Μακεδονίας, ενώ σε όλη τη διάρκεια τραγουδούσαν το «Μακεδονία Ελληνική» και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Μακεδονίας. Η κατάληψη ξεκίνησε σήμερα το πρωί και γίνεται ως θέμα διαμαρτυρίας για τη Μακεδονία και θέλουμε να καλέσουμε τα υπόλοιπα σχολεία να μας ακολουθήσουν στον αγώνα μας σε πορείες και καταλήψεις, σε ό,τι μπορούν. Δεν θα κάνουμε πίσω. Είναι ένα εθνικό ζήτημα και αφορά και την νεολαία. Και φυσικά δεν είναι εθνικιστικό το θέμα, είναι καθαρά πατριωτικό και το κάνουμε σαν Ελληνόπουλο. Η κατάληψη γίνεται για τη Μακεδονία. Είναι η Γη Ελληνική. Λέμε σε όλα τα σχολεία να, αν γίνεται, να μας υποστηρίξουν, να κλείσουν τα σχολεία κι αυτοί. Πιστεύω να μας υποστηρίξουν κι άλλα παιδιά από άλλα σχολεία, να γίνει και αν είναι δυνατόν βασικά να γίνει μια πορεία από όλα τα σχολεία στην πόλη, να ακουστεί, να γίνει δημόσιο, να το ακούσει ο κόσμος και όσο γίνεται να υποστηρίξει και ο κόσμος μεγάλοι άνθρωποι που πιστεύω δεν το δέχονται πολλοί κόσμος. Οι μαθητές σε δηλώσεις τους τονίζουν πως δεν θα μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ αναφέρουν πως η κατάληψη θα συνεχιστεί. Πούμε ότι και σε άλλα σχολεία, στην Κατερίνη, στο Κιλκής συμμετέχουν. Πάντο, αυτό ξεκίνησε από την ημέρα που είπε ένα γενικό λύκειο το Μακεδονία εξακουσία συμπαρέλαση και τους δώσαν αποβολή. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα υπόλοιπα σχολεία να κάνουν κατάληψη. Μέχρι πόσο θα διαρκέσει η κατάληψη? Όσο πάει. Όσο μπορείτε, δηλαδή. Όσο μπορέσουμε, όσο κρατήσουμε, να είναι και ευνοϊκές οι συνθήκες και είμαστε γερά στον αγώνα. Θα πραγματοποιηθούν και πορείες με τα υπόλοιπα σχολεία των Σερών. Μέσα στην πόλη, έτσι. Μέσα στην πόλη, ναι. Είχα ενημέρωση από το διευθυντή του πρώτου ΕΠΑΛ Σερών ότι έγινε κατάληψη στο σχολείο και ότι προβάλλουν κάποια αιτήματα τα οποία έχουν σχέση με την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε το γεγονός. Γι' αυτό το λόγο πήγα επί τόπου, μίλησα με τους μαθητές, μου εξέφρασαν το αίτημά τους, ένα είναι το αίτημα. Και αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι το αίτημα δεν είναι αίτημα που έχει να κάνει με τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σχολείο, αν δεν έχουν παραδείγματος χάρη καθηγητές ή βιβλία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πώς και από πού ανέκυψε και με προβληματίζει. Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στα θέματα παιδείας, να καλησπρίσουμε τηλεφωνικά τον πρίτανη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Χασάπη, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, φυσικά για το θέμα του ΤΕΙ Σερών και για τη συγχώνευση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μασλερίνε. Κύριε Χασάπη, είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας σήμερα. Θα θέλαμε να σπείτε δύο λόγια για αυτή τη συνάντηση και αν τελικά ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΤΕΙ με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήταν, θα έλεγα, μια πανηγυρική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν όλες οι πρυτανικές αρχές και των τεσσάρων ιδρυμάτων και επιπλέον οι κοσμήτορες, στην οποία επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των διοικήσεων των ιδρυμάτων, επιβεβαιώθηκε η πρόταση του πορίσματος και σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κυρίου Γαβρόγλου,
πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα γίνει, θα γίνει δεκτή πλέον και επίσημα η πρόταση του πορίσματος και θα ξεκινήσει η διαβούλευση. Σε 15 περίπου ημέρες περιμένουμε να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, το οποίο θα βγει και αυτό με τη σειρά του στη διαβούλευση. Πριν τα Χριστούγεννα περιμένουμε να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή και μέσα στον Ιανουάριο να έχει ψηφιστεί. Άρα, μιλάμε για το νέο έτος, η ολοκλήρωση. Ακριβώς, ναι, μιλάμε για την ολοκλήρωση έτσι ώστε στο μηχανογραφικό που κατατίθεται το Μάρτιο να βρίσκονται μέσα και τα δικά μας πανεπιστημιακά τμήματα. Τα οποία, κύριε Χασάπη, θα είναι στην επόμενη μέρα? Θα είναι συνολικά 7. Είναι βασικά τα τμήματα τα οποία έχουμε. Απλά το τμήμα πολιτικών, μηχανικών και τοπογραφίας και γεωπληροφορικής, τα οποία αυτή τη στιγμή μετά το σχέδιο Αθηνά είχαν συγχωνευτεί σε ένα τμήμα. Ξαναγίνονται 2 διακριτά τμήματα. Οπότε θα έχουμε τμήμα πολιτικών, μηχανικών, τμήμα τοπογράφων και γεωπληροφορικής, τμήμα μηχανολόγων, μηχανικών, τμήμα μηχανικών πληροφορικής, τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής, τμήμα οικονομικών σπουδών και τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία θα ανήκουν σε 2 σχολές που θα εδρεύουν εδώ και βέβαια 2 από τα τμήματα θα ανήκουν σε μια σχολή η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Άρα κερδίζουμε ένα τμήμα ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πλέον μιλάμε για πανεπιστημιακά τμήματα, μιλάμε ότι θα είμαστε τμήμα ενός πολύ μεγάλου καινούριου πανεπιστημίου, το οποίο θα είναι το 4ο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα όσον αφορά τον αριθμό φοιτητών. Άρα πια θα μιλάμε για ΑΕΗ και όχι για ΤΕΗ. Και τα ΤΕΗ ήταν ΑΕΗ, απλούστατα, όπως το λέτε κι εσείς, στη συνείδηση του κόσμου παραμείνανε ΤΕΗ. Θα μιλάμε για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πανεπιστημιακού χαρακτήρα. Μάλιστα. Κύριε Χασάπη, ό,τι αφορά τη διοίκηση, τι αλλάζει? Όσον αφορά τη διοίκηση, το καινούριο πανεπιστήμιο θα έχει μία έδρα, μία διοίκηση. Δεν θα υπάρχουν όπως τώρα 4 πρίτανης, θα υπάρχει ένας πρίτανης, αλλά αυτό είναι επουσιώδες, θα έλεγα. Μάλιστα, δεν θα αλλάξει τίποτα στη λειτουργία, στη διοικητική λειτουργία? Όχι, βέβαια, όχι, απολύτως τίποτα. Δηλαδή, εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα εστιατόρια μας, θα συνεχίσουμε να έχουμε την τεχνική υπηρεσία, θα έχουμε τμήμα οικονομικό, θα έχουμε την Επιτροπή Ερευνών. Απλώς θα υπάρχει μία μόνο διεύθυνση, η οποία θα βρίσκεται κάπου κεντρικά και από εκεί και πέρα στην οποία θα πηγαίνουν όλα τα στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται στις επιμέρους πόλεις. Θα αλλάξει τίποτα στους καθηγητές που διδάσκουν, επίκουρους και τα λοιπά, μόνιμους? Αλλάζει κάτι σε αυτό? Δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί τα προσόντα τα οποία προέβλεπε ο νόμος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό, είναι ακριβώς τα ίδια και για τους πανεπιστημιακούς και για τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΗ. Απλά εκείνο το οποίο θα γίνει ήδη αυτή τη στιγμή, αύριο θα βγουν 6 καινούργιες θέσεις εδώ στις ΣΕΡΕΣ, μελών ΔΕΠ, διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Και από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, θα μας δώσουν τόσες θέσεις ώστε όλα τα τμήματα να έχουν τουλάχιστον 8 καθηγητές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ σε κάθε περίπτωση. Ωραία. Τώρα ξέρω δεν είναι αρμοδιότητα άκρος δικιά σας, όμως επειδή μας ακούν και στην Καβάλα, μπορούμε να πούμε κάτι για την Καβάλα? Η Καβάλα θα έχει μια καινούργια σχολή φυσικών επιστημών. Αυτοί κάνανε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και θα συνεχίσει να έχει τα τμήματα τα οποία ανήκουν στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Απλά θα έχει τμήμα φυσικής πλέον, θα έχει τμήμα χημίας, θα έχει τμήμα καθαρής πληροφορικής. Μελλοντικά θα κάνει τμήμα γεωλογίας. Θα έχει μια καινούργια σχολή. Μάλιστα. Άρα και η Καβάλα κερδισμένη βγαίνει. Βεβαίως. Νομίζω ότι όλοι βγαίνουμε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση. Όλοι. Επομένως, θα χαμογελάμε όλοι σε ό,τι αφορά το θέμα. Αν αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τώρα να εργαστούμε έτσι ώστε αυτό το καινούριο πανεπιστήμιο να γίνει ένα καλό πανεπιστήμιο, να μην γίνουμε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κύριε Χασάπη, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Καλό βράδυ. Σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αθωωτική ήταν τελικά η απόφαση για το Δήμο Ηράκλειας σχετικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν κατάτμιση δημοτικών έργων ή υπηρεσιών για να δοθούν με απευθείας ανάθεση έργων. Για λασπολόγους αρουραίους τυφλοπόντικες έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη σχετικά με το δημοσίευμα με τίτλο Φάμπρικα Απευθείας Αναθέσεων Έργων στο Δήμο Ηράκλειας.
Ο κ. Κοζακιαχίδης τόνισε ότι έχει στα χέρια του αθωωτική απόφαση από τον Ιούνιο. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε μια εκστρατεία, αλλά τις υπολογές διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Ξεκίνησε λοιπόν μια εκστρατεία λασπολογίας και υπονόμευσης του έργου της Δημοτικής Αρχής με αστήριξη, στοιχεία και φήμες. Από ποιον? Υπάρχουν αθωτικές, αμετάκλητες... Όχι, όχι, θα μου πείτε πρώτα από πού ξεκίνησε η λασπολογία, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, μην λέτε τώρα από ονόματα, αυτά που λέω θα ακούσετε, εγώ θα δώσω την απάντησή μου, όπως συκοφαντικά κάποιοι έχουν μπει στη λογική αυτού του δημοσιεύματος. Κύριε Κωτσικοχύρη, δεν μιλάμε για μια φυλάδα σαν χωριό των Ισπανών. Οι λασπολόγοι λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και διαφαίνεται, έχουν πάρει τέτοιο κατήφορο και δεν σέβονται ούτε το βασικό πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Αυτοί λοιπόν τους χαρακτηρίζω οι αρουραίοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που αισθάνθηκαν την απόρριψή τους από την κοινωνία, η οποία αποστρέφει το πρόσωπό της αυτούς, άρχισαν να μετέρχονται και πελικές μεθόδους λασπολογίας για να μειώσουν το έργο μιας δημοτικής αρχής, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, αναγνωρίστηκε για τρεις συναυτές θητείες και από ό,τι διαφαίνεται θα ανανεώσει η κοινωνία και πάλι την εντολή. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο μεταξύ άλλων ανέφερε. Το κόλπο είναι γνωστό από το παρελθόν. Δήμαρχοι διώχθηκαν και έκατσαν στο σκαμνί της δικαιοσύνης, καθώς παρέκαμπταν με τον πλάγιο τρόπο της κατάτμησης δημοτικών έργων και υπηρεσιών, τις νόμιμες διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών, με αποτέλεσμα τα έργα ή οι προμήθειες να δίνονται μέσω απευθείας αναθέσεων σε ημετέρους εργολάβους και προμηθευτές έναντι φυσικά κρυφών ανταλλαγμάτων. Οι απευθείας αναθέσεις στο παρελθόν αφορούσαν δαπάνες δημοτικών έργων και υπηρεσιών αξίας κάτω των 45.000 ευρώ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, λόγω της εκτεταμένης καταστρατήγησης του νόμου από αρκετούς δημάρχους, μειώθηκαν σε 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο κ. Κοτσακιαχίδης τέλος δήλωσε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη πέρα από το ποινικό κομμάτι και με αγωγή ύψους 300.000 ευρώ, τα οποία θα διαθέσει στους παιδικούς σταθμούς. Δυστυχώς για τους τυφλοπόντικες έπεσαν τη φάκα του νόμου. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος και ως πολίτης και ως άνθρωπος επιφυλάσσομαι να κινήσω κάθε νόμιμη διαδικασία ώστε να τιμωρηθούν και να επιστρέψουν στα λαγούμια τους αυτοί. Ακινητοποιημένα έμειναν σήμερα το πρωί τα απορριμματοφόρα των Δήμων σε όλη τη χώρα, καθώς η ΠΟΕ ΟΤΑ διαμαρτύρεται για τους θανάτους δύο υπαλλήλων καθαριότητας τις τελευταίες ημέρες. Ακινητοποιημένα έμειναν σήμερα το πρωί τα απορριμματοφόρα των Δήμων σε όλη τη χώρα, καθώς η ΠΟΕ ΟΤΑ διαμαρτύρεται για τους θανάτους δύο υπαλλήλων καθαριότητας τις τελευταίες ημέρες. Ο οδηγός απορριμματοφόρου τραυματίστηκε θανάσιμα κοντά στο χιτά της Φυλής, μετά από ανατροπή του οχήματος, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα εργάτης έχασε τη ζωή του στον Ασπρόπυργο. Είναι μια ημέρα πένθους για μας. Αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια και το λέμε συνέχεια. Άρχισε πλέον και παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή τι, να αρχίσουμε πλέον τη διαμαρτυρία για πάρα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι τα θέματα υγείας, των ατυχημάτων, ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει κάποτε και το ίδιο το Υπουργείο και η ίδια η κυβέρνηση να λάβει μέτρα αυστηρά και μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να λάβουν, ούτως ώστε η ασφάλεια, η υγιεινή και η προστασία των εργαζομένων να είναι πράγματι έτσι όπως πρέπει να είναι. Λέμε ότι θα εναρμοστούμε με την Ευρώπη σε όλα, αλλά αυτά τα οποία θέλουμε να εναρμοστούμε είναι πάντα η επιφάνεια. Η βάση από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε και από εκεί που πρέπει να τελειώσουμε είναι η ασφάλεια, η υγιεινή, τα οποία πραγματικά στην Ευρώπη τα δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και εδώ δυστυχώς στη χώρα μας τα έχουμε σε πολύ μεγάλη προχειρότητα. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους, που είναι αρμόδια για τους ελέγχους της υπηρεσίας καθαριότητας. Η Ομοσπονδία καταγγέλει έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας, κακή συντήρηση οχημάτων, υπερεργασία και καταστρατήγηση των κανόνων υγιεινής. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο, το Σωματείο των Εργαζομένων θα πραγματοποιήσει ελέγχους στην περιφέρεια των Σερών. Οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, οι περιφέρειες, το Υπουργείο, αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζει και τι κάνει? Τα γνωρίζουν, γι' αυτό είπα και πριν, όσοι συγκαταλεγόμαστε και βάζουμε και τον εαυτό μου και βάζουμε και όλους μέσα, θα πρέπει να αναλογιστούμε τη σοβαρότητα του θέματος. Τι θέλω να πω με αυτό? Σας έχω ξαναπεί και θα σας το ξαναπώ. Και ας γίνουμε κουραστικός. Στους περιφερειακούς δήμους, παράδειγμα,
δεν γνωρίζουμε εάν έχουν εμβολιαστεί οι συνάδελφοι, αν έχουν κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, εάν φοράνε τα κατάλληλα είδη ατομικής προστασίας, εάν τα αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν έξω πληρούν τις προϋποθέσεις, αν οι ίδιοι γνωρίζουν κάποια πράγματα. Αυτά θα κάνουμε από εβδομάδα, τα κάναμε στο Δήμο Σερών, τα γνωρίζω εγώ λίγο καλύτερα στο Δήμο Σερών γιατί είμαι εδώ πέρα, τα κάναμε στο νομικό πρόσωπο, τα κάναμε όπου έπρεπε στο Δήμο Σερών, οτιδήποτε αντιπροσωπεύουμε, βρήκαμε ανταπόκριση, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξεκινήσαμε ήδη να τα κάνουμε όλα αυτά. Πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω να τους βοηθήσαμε κιόλας, δηλαδή με εισηγήσεις, με πράγματα, με οτιδήποτε χρειάζονται. Αυτό θα κάνουμε και σε όλη την περιφέρεια, την οποία θα πρέπει να βάλουμε μια σειρά, αυτή η σειρά να συνεχιστεί και κάποια βασικά πράγματα να τηρούνται. Δηλαδή δεν ζητάμε κάτι, ζητάμε κάτι το αυτονόητο. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Αγάπη μου, φεύγω τριήμερο. Τι είναι αυτά που λες? Πού πας? Στον Γκάντζα, αγάπη μου, δεν έμαθες για τις τριήμερες σούπερ προσφορές? Ήρθαν τα τριήμερα των σούπερ προσφορών στα Γκάντζας. Όλα τα προϊόντα ZEVA 40% φθηνότερα. Head & Shoulders Shampoo 360 ml 1-1 δώρο. Altera όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά 50% φθηνότερα. Κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μεγάλο ελληνικό, μόνο 1,95 το κιλό. Μπριζόλες και πανσέτες χοιρινές ελληνικές με 3,95 το κιλό. Όλα τα φρούτα μείον 20% φθηνότερα. Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Ξεκίνησαν στην Αλεξανδρούπολη εργασίες για την κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2019. Ξεκίνησαν στην Αλεξανδρούπολη οι εργασίες για την κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Οι εξκαφές έχουν ήδη αρχίσει και όλα πηγαίνουν με το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2019. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6.200.000 ευρώ, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, ο οποίος και βρέθηκε στο χώρο των εργασιών και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος τόσο για την πορεία του έργου όσο και για την ανάδοχο εταιρεία, η οποία, όπως είπε, ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στις υποχρεώσεις της, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα. Ο Χιτήτης Αλεξανδρούπολης θα καλύπτει μία έκταση 38 στρεμμάτων και θα δέχεται τα υπολείμματα μετά από την επεξεργασία αυτών στο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο και θα κατασκευαστεί δίπλα στο Χιτή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως με τη λειτουργία του Χιτή θα σημάνει και το τέλος της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κομωτινή, όπως γίνεται μέχρι τώρα, κάτι που σημαίνει και εξοικονόμηση αυτής της δαπάνης, η οποία φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως. Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες, έχει εγκριθεί η μελέτη και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις εργασίες, τις εξκαφές. Όλα πηγαίνουν με βάση το χρονοδιάγραμμα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε και τα μπετά. Παράλληλα έχουμε παραγγείλει τους εξοπλισμούς που θα φέρουμε. Οπότε πιστεύω ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα όπως είναι και ίσως να είμαστε έτοιμοι να έχουμε τελειώσει και νωρίτερα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που ένα έργο 6.200.000 προϋπολογισμού αρχικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Με έναν ανάδοχο, μια ανάδοχη εταιρεία η οποία είναι από ό,τι διαπιστώνω με την πορεία των εργασιών στον χρόνο και στην ποιότητα από τις καλύτερες στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει, όπως σας είπε και ο εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας, ότι εντός λίγων μηνών θα είναι έτοιμος ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, ένας χώρος περίπου 35 στρεμμάτων, κύριε Κουράβε. Η λεκάνη 38 στρεμμάτων, όπου θα μπει η μεμβράνη για να μην υπάρχει προσβολή στον υδροφόρο ορίζοντα και όπου θα μπαίνουν τα υπολείμματα μετά την επεξεργασία τους από το εργοστάσιο το οποίο θα διαχείρισει απορριμμάτων, σημείωτων απορριμμάτων, το οποίο θα στηθεί εδώ στον χώρο δίπλα στο Χιτή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ
και παρακολουθώ μαζί σας την εξέλιξη ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου για ολόκληρη την περιφέρεια, κυρίως δε για τον ανατολικό τομέα της περιφέρειας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω τελικά ότι η υπομονή και η επιμονή, εδώ βλέπω το Δήμο Αλεξανδρούπολης, αυτά που έχει καταφέρει, πώς έχει καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που βρήκε στο διάβα του, και είμαστε σήμερα σε φάση να κλείνουμε με το δεύτερο κομμάτι του μεγάλου puzzle που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Βλέπουμε το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Κατασκευάζεται σήμερα, μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από πολλά προβλήματα, το χώρο υγειονομικής ταφής των υπολοιμάτων και είναι σε τελική φάση υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης. Ένα έργο το οποίο πέρασε όλες τις διαδικασίες, όλες τις εγκρίσεις και πλέον έχουμε την κατασκευή. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι και προσωπικά εγώ, που μετήκα και στην αγωνιστική διαδικασία, αλλά και ως αντιδήμαρχος τώρα και ως δημοτική αρχή. Έχουμε έναν ανάδοχο απόλυτα εξειδικευμένο σε τέτοια έργα, όπως προείπε και ο Δήμαρχος, και έχουμε έναν ανάδοχο απόλυτα συνεργάσιο. Black Friday και στα καταστήματα Παπαϊωάννου οι τιμές τρελάθηκαν. Από 23 έως και 26 Νοεμβρίου, όλα μας τα είδη από μείον 20 έως και μείον 60%. Home Plus Παπαϊωάννου στην Πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στο Λευκώνα. Προλάβετε. Άλλα 600 μέτρα σωλήνωνα με άντο αντικαθιστά ιδέα σερών στην τοπική κοινότητα πρόβατα. Οι εργασίες ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα. Το έργο εκτελείται με χρήμα της ΔΕΙΑ Σερών μέσα από την ετήσια εργολαβία ίδρυψης. Όμως περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Σερών, ο κ. Γιάννης Γάτσιος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαθηναρινέ, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Προχωρά της αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου στον Προβατά, ένα μεγάλο τμήμα. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια περισσότερα. Βέβαια, ναι. Από την περασμένη Τετάρτη ξεκίνησε η εργασία αντικατάστασης 600 περίπου μέτρων σωλήνων αμιάντου. Εδώ να πω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντικαταστάθηκαν στον Προβατά περίπου στα 2.000 μέτρα, 2 χιλιόμετρα περίπου. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα τελευταία 600 μέτρα, γιατί στον Προβατά δεν υπάρχει κάποια χαρτογράφηση για να, από παλιά, από όταν ήταν κοινότητα ακόμη, για να γνωρίζουμε ακριβώς πόσα είναι τα μέτρα, αλλά από την έρευνα που κάναμε πιστεύουμε ότι είναι τα τελευταία 600 μέτρα. Οπότε πλέον ο Προβατάς δεν θα έχει σωλήνες αμιάντου. Άρα ολοκληρώνεται το έργο στον Προβατά. Ακριβώς, ολοκληρώνεται. Βέβαια, να πω ότι τέτοιες αντικαταστάσεις δεν κάνουμε μόνο στον Προβατά, κάνουμε σε όλο το Δήμο Σερών, ο οποίος είναι περίπου στο 2-3% που έχει ακόμη σωλήνες αμιάντου. Σταδιακά η ΔΕΙΑΣ προγραμματισμένα αντικαθιστά τις σωλήνες αυτές, οι οποίες είναι παλιές και αμιάντου. Βέβαια να πω ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μόλυσης του νερού από τους σωλήνες αμιάντου, αλλά είναι κάτι παλιό το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί και ο Δήμος Σερών βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με άλλους Δήμους. Όπως σας είπα, είναι ένα 2-3% ακόμη επί του συνόλου του Δήμου του Σερών που πρέπει να αντικατασταθεί και θα γίνει σταδιακά. Κύριε Γάτσιο, έχετε προγραμματίσει ποιες θα είναι οι επόμενες αντικαταστάσεις μετά από τον Προβατά? Κοιτάξτε, κάνουμε αντικαταστάσεις και στην πόλη των Σερών σε διάφορα σημεία. Στα χωριά, από ό,τι θυμάμαι, δεν υπάρχει κάποιο, τουλάχιστον τα καλλικρατικά. Κάποια μικρά χωριά στο Ξηρότοπο, νομίζω υπάρχει και ένας μεταφορικός αγωγός. Θα τα προγραμματίσουμε για το 19. Στο 18 έχουμε κλείσει με κάποιες μικρές ακόμη αντικαταστάσεις μέσα στην πόλη των Σερών. Εντάξει, το 18 ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς και ως έτος. Τώρα αυτό το κάνετε με χρήματα της ΔΕΙΑΣ, οπότε δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός? Πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχουν δάνεια? Κοιτάξτε, για το σύνολο των σωλήνων αμιάντου είχαμε κάνει μια πρόταση, η οποία βέβαια δεν εγκρίθηκε, και το κάνουμε σταδιακά με χρήματα της ΔΕΙΑΣ. Η ΔΕΙΑΣ εδώ κάθε χρόνο έχει στον προϋπολογισμό της κάποια χρήματα για την συντήρηση του δικτύου ίδρυψης, mm-hmm. και
αποκαταστάσεις όπου χρειαστεί. Το ίδιο βέβαια γίνεται και στην αποχέτευση. Μέσω αυτής της εργολαβίας, με χρήματα της ΔΕΙΑΣ, προχωρούμε σε αυτές τις αντικαταστάσεις και συγχρόνως και επισκευές όποτε απαιτηθεί. Επομένως δεν επιβαρύνεται ο πολίτης. Όχι, όχι, δεν έχει κάποια επιπλέον. Δεν είναι όπως πάλι κάποιες άλλες που ήταν με τις συνδέσεις, ας πούμε, στην αποχέτευση και αυτά που επιβαρυνόταν. Όχι, 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 δεν υπάρχει κάποια επιπλέον επιβάρυνση στους ΕΡΕΟΣ. Είναι από χρήματα που, βέβαια είναι χρήματα των ΣΕΡΕΟΝ που δίνονται προς τη ΔΕΙΑΣ μέσω των λογαριασμών ίδρυψης, μέσω αυτού του 80% που εισπράττει η ΔΕΙΑΣ και επιστρέφουν σε έργο με τη μορφή αυτή που σας είπα. Ωραία. Μέσα στην πόλη των ΣΕΡΕΟΝ σε ποια σημεία έχουν μείνει, θέλετε να μας πείτε? Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δεν τα έχω μπροστά μου. Δεν είναι πάντως αρκετά τα σημεία, είναι πολύ λίγα τα μέτρα μέσα στην πόλη των Σερών. Θα προλάβετε μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας να τα αντικαταστήσετε όλα? Δεν το γνωρίζω να σας πω τώρα. Αυτά που είναι μέσα στην πόλη των Σερών πιστεύω ότι ναι, θα τα καταφέρουμε. Κάποιους μεταφορικούς αγωγούς που είναι έξω από την πόλη των Σερών, για εκείνο λίγο δύσκολο το βλέπω μέχρι το τέλος της θητείας μας. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αθλητικά θέματα. Θεαματικό ήταν το βουλγαρικό πρωτάθλημα αυτοκινήτου που διοργάνωσε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών το Diamo Racing Club του γειτονικού Blagoevgrad. Συμμετείχαν 55 Βούλγαροι αλλά και Έλληνες αθλητές, ενώ οι κόντρες και τα σπιναρίσματα ξετρέλαναν τους λάτρες του αθλήματος. Σημαντικό ήταν το βουλγαρικό πρωτάθλημα αυτοκινήτου που διοργάνωσε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών το Diamo Racing Club του γειτονικού Blagoevgrad. Συμμετείχαν 55 Βούλγαροι αλλά και Έλληνες αθλητές, ενώ οι κόντες και τα σπινιαρίσματα ξετρέλαναν τους λάτρεις του αθλήματος. Παρόλες άσχημες καιρικές συνθήκες, οι αγώνες έγιναν κανονικά και οι οδηγοί έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε? Ότι είμαστε γεννημένοι για τα μεγάλα παιχνίδια. Και στα μεγάλα παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε με μεγαλύτερες. Πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ζήσε την απόλυτη διασκέδαση μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα και με δωρεάν είσοδο. Μπες στο παιχνίδι. Μεγάλα jackpot και κληρώσεις μετρητών σε περιμένουν. Νιώσε όλες τις συγκινήσεις. Ακολούθησε το ενστικτό σου και προκάλεσε την τύχη να σου χαμογελάσει. Κάθε στιγμή κρύβει ευκαιρίες για νίκη. Απόλαυσε τις. Το θέαμα συναρπάζει. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τώρα με δωρεάν είσοδο. Κυρίες και κύριοι, στέλνες φιλοξένησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάτμιντον. Στην τηλεφωνική μας γράμμη έχουμε την κυρία Βικτώρια Χατζίνα, πρόεδρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάτμιντον, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Λέμε από τις Σέρες, αν και ήσασταν στις Σέρες τις τελευταίες ημέρες. Καλησπέρα στις όμορφες Σέρες, λοιπόν. Ελπίζουμε να πήγαν όλα καλά τόσο στη διοργάνωση όσο και στην περιποίηση που σας κάνανε οι συμπολίτες μας. Όντως, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμο Σερέων. Ήταν πραγματικά
Η παροχή του ήταν εξαιρετική και ικανοποιητική για την Ομοσπονδία μας, όπως και όλες οι άλλες οι παροχές ήταν εξίσου καλές. Πέστε μας δύο λόγια για αυτό το πρωτάθλημα, κύριε Χατζίνα. Το πρωτάθλημα είχε γύρω στους 150 αθλητές. Από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 16 σωματεία. Mm-hmm. Είχαμε πολλές ανατροπές. Είχε το επίπεδο είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ και αυτό φάνηκε από το χρόνο της λήξης του πρωταθλήματος. Ενώ είχαμε κανονίσει 5 ώρα να ολοκληρωθούν οι αγώνες, φτάσαμε στις 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Και γιατί αυτό, γιατί όλοι οι παίκτες τελειώνουν στα 3 σετ. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ των αθλητών μας και είμαστε χαρούμενοι για την εργασία και για τον κόπο που κάνουν όλοι οι προπονητές στα σωματεία τους. Φαίνεται δηλαδή, χρόνο με το χρόνο. Και όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ποιες ηλικίες ήταν? Από 15 χρόνων και πάνω, έως 35. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι και τα σεραϊκά σωματεία έχουν συμβάλει σε αυτό. Και βέβαια έχουν συμβάλει. Διότι γνωρίζουμε ότι έχουμε καλούς αθλητές και καλά σωματεία στην περιοχή μας. Βεβαίως. Έχουμε καλούς αθλητές στις Σέρες. Τώρα αρχίζουν και ακολουθούν τις Σέρες και άλλες περιοχές, όπως και η Θήβα πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε τέταρτη θέση. Παρόλο ότι είναι ένα σωματείο που έχει ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν. Και τα άλλα ακολουθούν και άλλα. Αρκετά σωματεία. Γενικώς δηλαδή το επίπεδο των αθλητών μας ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία. Καλό. Χαιρόμαστε εμείς, χαιρόμαστε για τις επιτυχίες όλων των αθλητών. Το επόμενο διάστημα, το πρόγραμμά σας, κύριε Χατζίνα. Το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας τώρα θα συνεχίσουμε με την αγωνιστική μας δραστηριότητα, την κλασική. Το πλέον βασικό είναι επίσης το συνεδρικό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί πάλι στις έδρες, μάλλον στο Σιδηρόκαστρο, διότι έχει γίνει εκεί ο τόπος διεξαγωγής του συγκεκριμένου αυτού αθλήματος, του στρατιωτικού. Και οδεύουμε προς το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα αυτή τη στιγμή, που ξεκινάμε από τα τέλη Δεκέμβρη και μετά να ασχοληθούμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πολύ ωραία, κορυφαία συνάντηση. Ό,τι καλύτερο, βεβαίως. Βέβαια, ό,τι καλύτερο, σίγουρα. Πάντως, γενικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το άθλημά μας αναπτύσσεται. Και αυτό το λέω διότι φέτος έχουμε στην οικογένειά μας άλλα 10 καινούργια σωματεία από νησιωτική Ελλάδα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Όχι μόνο νησιωτική, υπηρετική, Γιάννενα, Μυτιλίνη, Χανιά και κεντρική. Επίσης Ελλάδα και Αθήνα. Που πραγματικά, παρόλο τις δυσκολίες που περνάμε φέτος, η συγκεκριμένη αυτή τη χρονιά, που δεν έχουμε πάρει και ακόμη την επιχορήγησή μας, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά, διότι υπάρχει θελοντισμός από τους παράγοντες, από τους προπονητές, από συγκεκριμένα από την πρόεδρο. Έχουμε επιμονή, έχουμε υπομονή και φαίνονται αποτελέσματα σιγά σιγά έρχονται. Και μάλιστα είναι ένα άθλημα το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ και για τις επιτυχίες των αθλητών μας. Αλλά και το γεγονός ότι σας φιλοξενούμε αρκετά τακτικά, πρωταθλήματα και εσάς όλους. Μας χαροποιεί αυτό. Και... Ναι, πρέπει να το προσέξουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί αξίζει πραγματικά το άθλημα αυτό. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα το οποίο έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ κατά καιρούς, αλλά αντίθετα αξίζει πάρα πολλά. Γενικώς κάνει πάρα πολύ καλό στα παιδιά μας. Κάνει πάρα πολύ καλό, διότι θέλει φυσική κατάσταση, θέλει νοημοσύνη, θέλει οξυδέρκεια, που πραγματικά δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα λίγα Ολυμπιακά αθλήματα που συμβάλλουν τόσο καλά στην όλη ανάπτυξη του παιδιού, στην νοητική και στη σωματική. Και εμείς με χαρά να σας υποδεχτούμε και πάλι στις Σέρες, στη Δερόκα, στις Σέρες όπου είναι. Βεβαίως. Είναι πραγματικά η δεύτερη μας οικογένεια εκεί. Οπότε σίγουρα θα σας επισκεφθούμε εκ νέου σε κάποιο πανελλήνιο, σε κάποιο open, σε κάποιο διεθνές. Σίγουρα έχουμε πολλά να κάνουμε. Πολλά να κάνουμε. Με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Γεια σας. Πλημμύρισε από ερωτήσεις το μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το τμήμα δημοσιογραφίας του Δημόσιου ΕΕΚ Σερών επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, ο οποίος τους υποδέχτηκε και τους ξενάγησε στο διοικητήριο.
Πλημμύρισε από ερωτήσεις το μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το τμήμα δημοσιογραφίας του Δημόσιου ΙΕΚ Σερών επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών κ. Γιάννη Μωυσιάδη, ο οποίος τους υποδέχθηκε θερμά. Οι σπουδαστές προχώρησαν σε καταιγισμό ερωτήσεων, γεγονός που εντυπωσίασε τον Αντιπεριφερειάρχη. Μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν της πολιτικής προστασίας, τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και υλοποίησης έργων. Ενώ μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε το θέμα της αξιοποίησης των ευρημάτων στον Τιμ Βοκαστά της Αμφίπολης. Ο κ. Μωυσιάδης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τον αγώνα για την αξιοποίηση του σπουδαίου μνημείου, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και να λάβει επιτέλους τη θέση που του αξίζει. Λίγο πριν αναχωρήσουν από το διοικητήριο, οι σπουδαστές του ΙΕΚ με τις καθηγήτριές τους Αναστασία και Χαγίδου Χαβαλέ και Γεωργία Γιολτζίδου ξεναγήθηκαν από τον κύριο Μωυσιάδη στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής, όπου και τους ενημέρωσε για όλα τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που απαθανατίζονται στις φωτογραφίες που κοσμούν την αίθουσα. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Έτσι κυρίες και κύριοι έχουν τα πράγματα ως αυτή την ώρα. Αγαπητοί τηλεθέατες, απόλαυσε μας καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.